Μπορεί η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας να μην έχουν ανταλλάξει ούτε λέξη μετά τη σύλληψη του μουσικοσυνθέτη και της Ανίτα Σπάνια. Μπορεί τα δημοσιεύματα να τους στέλνουν απόμακρους και ψυχραμένους μεταξύ τους. Όμως η τραγουδίστρια εξέφρασε τη δική της άποψη για το περιστατικό χθες το βράδυ στο Σταρ. Πείτε μας για τον Νίκο Καρβέλα που πέρασε μια περιπέτεια σήμερα. Ναι, το είδα και εγώ στις ειδήσεις. Δεν μιλήσατε καθόλου? Όχι, δεν έτυχε, αλλά. Τέτοια τα φαινόμενα πατούν για μια φορά και επειδή έχω περάσει και εγώ τέτοιες καταστάσεις με τον Νίκο, ξέρω. Δηλαδή σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις ήμασταν πολύ φιλικοί και εμείς και η απέναντι μεριά, έτσι. Προφανώς κάτι έγινε που τους τσάντισε. Αποκλείται, εντάξει. Θα περιμένετε ότι θα πάρω το μέρος τους επειδή είναι δικοί μου άνθρωποι, έτσι. Τι να πει και η Άννα Βύση, ξέρει πως αν δεν μπενέψεις στο πρώην σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Πιστεύω ότι αυτό που νιώθω μάλλον και ξέρω, υπάρχει μια προκατάληψη πάντα απέναντι στον Νίκο επειδή έχει το χαρακτήρα που έχει. Αλλά εγώ νιώθω πως γίνανε τα πράγματα και καμιά φορά υπάρχει και, και άλλη μεριά του νομίσματος. Λοιπόν, ας τη δούμε για αυτή και μετά. Η δικαιοσύνη έτσι αλλιώς θα αποφασίσει. Ευχαριστούμε. Αλλά χειροπέδες τώρα προς Θεού. Το ξέρουμε, το έχουμε δει και το έχουμε διαπιστώσει. Και εμείς και ο Μάριος Φραγκούλης με το κολάρο του. Ας δούμε και την άλλη μεριά. Η αλήθεια είναι έχει διπλή όψη. Πιστεύετε ότι επειδή ήταν δημόσιο πρόσωπο, αντέδρασαν κάπως υπερβολικά? Σας είπα, νομίζω φάνηκε αυτό. Πάλι τα ίδια. Αρχίζω ξανά. Πάλι τα ίδια. Κι ας ξέρω καλά. Νομίζετε ότι η Ελληνίδα Σταρ δεν έχει δει και τις δύο όψεις του νομίσματος Καρβέλα? Εμείς στο κρατητήριο όλο το βράδυ, αυτό πώς το βλέπετε? Όλο το βράδυ στο κρατητήριο, πώς το βλέπετε? Προς τιμήν του είναι αυτό που έκανε για μένα και της Ανίδας και του Νίκου. Εύχομαι λοιπόν να λάμψει η αλήθεια για να φανεί τι έγινε, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι όπως... Τελικά με την Ανίδα στο πλευρό του, τα πνεύματα αγρίεψαν.